Ένας ιστορικός καύσωνας με 43άρια στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριε Βελώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Χαίρομαι που σας ακούω πάλι. Χαρά μας. Για πείτε μας λίγο. Δεν ξέρω, έχετε βιώσει παρόμοιες συνθήκες εκεί στην περιοχή? Όχι. Στη Μεγάλη Βρετανία ποτέ. Όπως είπατε, είχαμε ρεκόρ σήμερα. Για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία ξεπέρασε η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς. Δεν είχε συμβεί ποτέ. Ξέρετε, και οι Βρετανοί γενικά πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις συνθήκες? Είναι και λίγο ευάλωτοι στον καύσωνα? Είμαστε όλοι ευάλωτοι για πολλούς λόγους. Πρώτον, το κλίμα είναι πολύ πιο υγρό από ό,τι είναι στην Ελλάδα, οπότε η υψηλή θερμοκρασία με την υγρασία είναι πολύ κακός συνδυασμός. Το άλλο είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει σε υψηλές θερμοκρασίες, οπότε δεν υπάρχουν, ας πούμε, air condition. Είναι πολύ σπάνιο σπίτι ή ακόμα και επιχείρηση με air condition στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουν ληφθεί και κάποια μέτρα, κάποιες οδηγίες, έτσι να μην βγαίνετε έξω από το σπίτι, αν κάποιος χρειαστεί κλιματιζόμενο χώρο να βρεθεί σε κάποιο σημείο, τι ακριβώς έχει συμβεί? Δυστυχώς για το κλιματιζόμενο χώρο, όπως σας είπα, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αλλά έχουν δοθεί οδηγίες στους υπαλλήλους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και δόθηκε η συμβουλή να δουλεύουν από το σπίτι σήμερα. Υπάρχει μια πρόληψη. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και στους μαθητές, μάλιστα τα παιδιά σας έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση. Δηλαδή, τι σας έχουν πει? Κάποια σχολεία κλείσανε. Το σχολείο που πηγαίνει το δικό μου παιδί μας δώσαν οδηγία να πάει με σόρτς και κοντομάνικο, να βάλει αντιλιακό, να έχει καπέλο, να έχει μαζί του νερό. Οπότε, ναι, δοθήκαν κάποιες οδηγίες. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι πρέπει να κάνουν εκεί οι Βρετανοί? Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Όπως σας είπα, προσπαθούν να μειώσουν τις μεταφορές. Έτσι, οπότε είπαν στους ανθρώπους να αποφύγουν να πάνε στη δουλειά τους και να δουλεύουν από το σπίτι. Από εκεί και πέρα, έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ οι μεταφορές, κυρίως τα τρένα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Πάρα πολλά δίκτυα σιδηροδρομικά έχουν κλείσει σήμερα. Κάποια από χθες. Δεν μπορούν να κινηθούν δηλαδή κάποια τρένα. Επίσης, διάβασα και άκουσα ότι στο αεροδρόμιο του Λούτον, αν δεν κάνω λάθος, έλειωσε σε κάποιο σημείο, έλειωσε η άσφαλτο σε κάποιον αεροδιάδρομο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το, πώς θα διατηρηθούν αυτά τα μέτρα? Έχετε εικόνα? Ευτυχώς από αύριο δροσίζει. Θα έχουμε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Αύριο αναμένεται πτώση κοντά στους 10 βαθμούς. Μάλιστα. 9 βαθμούς πτώση. Πτώση εκεί στο Μάντσεστερ, άνοδος στη θερμοκρασία εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Κύριε Βελώνη, να σας ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.